έχει κάποιο ζήτημα. Και αυτό δεν είναι πολύ συνειδητή απόφαση, γιατί θεωρώ ότι πρέπει να διαλέγει κάποιο ένα πεδίο και τα όσα χρόνια ασχολείται με τα κοινά να ασχολείται με αυτό και να μην πατάει σε πολλέ βάρκε ταυτόχρονα. Γιατί μάλλον όταν πατά σε πολλέ βάρκε, μάλλον πνίγεσαι και χάνει. Εκτό ότι εκτίθεσαι, γιατί τη μία φορά λε άλλα και την άλλη, αν βρίσκεσαι απέναντι στα ίδια σου τα λόγια. Ένα είναι αυτό το ζήτημα στο οποίο θα αναφερθώ. Ένα δεύτερο, επίσης συνειδητά όλα αυτά τα χρόνια έχω αποφασίσει και δεν το έχω κάνει να συμμετέχω σε όλες τις δημοκρατικές διαδικασίες των εκλογών, αλλά να μην εγγραφώ σε κανένα κόμμα και να μην είμαι πουθενά ενεργό στέλεχος διαχρονικά. Και αυτό έχει να κάνει πάλι γιατί είχα αποφασίσει να ασχοληθώ με την τοπική αυτοδιοίκηση και θεωρώ ότι η εμπλοκή με τους κομματικούς μηχανισμούς όταν ασχολείσαι με την τοπική αυτοδιοίκηση μάλλον δεν βοηθάει. Βοηθούσε ίσως τα παλαιότερα χρόνια που υπήρχαν ισχυρά τα κόμματα, για να υπήρχαν συγκοινωνούντα δοχεία ανάμεσα στα κόμματα και στους θεσμούς, για να υπάρχουν διάφορες διαδικασίες ανέτησης και υποβοήθησης. Θα μιλήσω λοιπόν για την πράξη ομοθετικού περιεχομένου και ό,τι έχει να κάνει με αυτή, ό,τι συνέβησε έχει να κάνει αυτή για την τοπική αυτοδιοίκηση, για τους Δήμους μας και τίποτα άλλο. Αν θέλουμε να κάνουμε μια ανάλυση σε επίπεδο εθνικής πολιτικής, τα κόμματα μπορούν να συγκαλέσουν συναντήσεις, μπορούν να κάνουν μελέτες, να κάνουν τέτοιες συναντήσεις τύπου και δηλαδή να υποθούν και όχι εδώ ως εκπρόσωποι άτυποι ή έμεση ή άμεση κομμάτων κυβερνήσεων. Η πράξη ομοθετικού περιεχομένου αυτή καθ' αυτή σαν ενέργεια είναι απαράδεκτη γιατί είναι στην ουσία ένας νόμος ο οποίος δεν περνάει από την Βουλή, εφαρμόζεται μάλλον χωρίς να έχει ψηφιστεί από την Βουλή και πηγαίνει εκ των υστέρων στη Βουλή να κυρωθεί κάθε πράξη, όχι μόνο συγκεκριμένη, έτσι όλες τις υποχρεώσεις έχουν γίνει και έτσι προβλέπει από το Σύνταγμα. Άρα είναι άμεση ισχύω. Από την ώρα που βγαίνει, ισχύει. Δεν είναι να πάει στην τάδε επιτροπή και να πάει στην τάδε ολομέλεια και να ισχύσει. Ισχύει από την ώρα που υπογράφεται, χθε το απόγευμα ή χθε το πρωί, πότε υπογράφει. Το ουσιαστικό λοιπόν που κάνει είναι να δεσμεύει τα χρήματα των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος και τους υποχρεώνει όταν θέλουν να κάνουν κάποια ενέργεια, κάποια πληρωμή, κάποια πράξη, να τα ζητάνε και να τους τα δίνουν. Εμείς κάνουμε μία πράξη. Είμαστε ο ΑΕ που πληρώνουμε σύνταξη στις 28 του μηνός και θα χρειαστούμε 50 εκατομμύρια ή 100 πόσα είναι συντάξει να τα πάρουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Τις κάνουμε σαν Δήμος συνέχεια ενέργειες κάθε μέρα για όλων των μεγεθών των οικονομικών. Είναι δυνατόν να μπορέσει να λειτουργήσει ο Δήμος σε πρακτικό επίπεδο, βάζω, με αυτή την διαδικασία? Όχι προφανώς. Αλλά και στην ουσιαστική που έχει να κάνει με την δέσμευση των χρημάτων. Τα χρήματα αυτά είναι χρήματα, όλων μας είναι χρήματα των πολιτών, για να κάνουν τις δράσεις τις οποίες έχουν ταχθεί. Δεν μπορούν να επιτεθούν αυτοί οι σκοποί αν δεν είναι άμεσα διαθέσιμα στον Δήμο. Όσον αφορά, να πω και ένα πολύ μικρό κομμάτι με την γενικότερη της πολιτική κατάσταση που επικρατεί και οδήγησε αυτήν την δράση του θετικού περιεχομένου, εμένα προσωπικά θα μου ήταν κατανοητό οποιοδήποτε μέτρο θα είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, ο οποίος στο τέλος αυτού του συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα θα ήταν από τώρα γνωστό τι κατάσταση θα επικρατούσε. Δηλαδή, να το πω πολύ πρακτικά, ότι θα θέλουμε για 20 μέρες όλα τα λεφτά όλων των Ελλήνων, να το πω έτσι πολύ χοντρά, αλλά σε 20 μέρες θα έχει γίνει αυτό, 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 αυτό και θα έχουμε αυτή και αυτή και αυτή τη χρηματοδότηση και αυτή την κατάσταση και θα βρισκόμαστε εκεί και θα δούμε μια, θα ξεκινήσει μια καινούργια εποχή για τη χώρα μας και για την πατρίδα μας και για το Σωτάρι. Μόνο υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτό δηλαδή, το πλαίσιο, θα ήταν κατανοητό και δεχτό προφανώς και από όλους μας, όχι μόνο από τους μια τέτοια ενέργεια ή ανάλογες ενέργειες. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει.